Περισσότερες από 500 υπογραφές συγκέντρωσε και κατέθεσε σήμερα στον Εισαγγελέα Βόλου η Επιτροπή Κατοίκων που διαμένουν πάνω από τον περιφερειακό δρόμο. Μαζί με τους κατοίκους βρέθηκαν το μεσημέρι στα δικαστήρια και μαθητές από τα σχολικά συγκροτήματα τα οποία λειτουργούν στην περιοχή. Κοινό αίτημα είναι να παρέμβει ο Εισαγγελέας και να προστατεύσει τη σωματική ακεραιότητα όσων χρησιμοποιούν καθημερινά τον συγκεκριμένο δρόμο Καρμανιόλα. Ο κόμβος αυτός πλέον ήταν, είναι και δυστυχώς θα συνεχίσει να είναι από ό,τι φαίνεται κόμβος θανάτου. Διότι όποιος πάει να τον περάσει και διακινδυνεύει τη ζωή του, ιδιαίτερα τη νύχτα που είναι θεοσκότεινος, οι ταχύτητες που αναπτύσσουν είναι μεγάλες, οι σηματοδότες δεν λειτουργούν, δεν υπάρχει ανισόπεδος διάβαση όπως το γνωρίζετε και εσείς, με αποτέλεσμα όποιος περνάει από εκεί πέρα διακινδυνεύει τη ζωή του. Δεν είναι λίγες οι φορές που αναγκαζόμαστε στην κλίση των παιδιών μας, των ανθρώπων της οικογένειάς μας, να πηγαίνουμε με τα αυτοκίνητά μας, να περνάμε πριν τον περιφερειακό για να τους ανεβάσουμε, να τους φέρουμε μετά τον περιφερειακό. Είμαστε δυστυχώς οι αποκλεισμένοι του περιφερειακού. Εδώ και ένα μήνα σχεδόν δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες στον κόμβο Φυτόκου και η λύση που βρέθηκε από τη στιγμή που ουδής γνωρίζει πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη στα φανάρια ήταν να κλείσει οδός Φυτόκου και να αποκλειστούν οδικά χιλιάδες κάτοικοι πάνω από τον περιφερειακό. Μας είχαν πει ότι τα φανάρια μέσα σε μια εβδομάδα θα είναι φτιαγμένα. Ο εργολάβος τον είδαμε σήμερα, μετά από πάρα πολύ καιρό, όχι μετά από μια εβδομάδα. Μας υποσχεθήκαν ότι μέχρι τη Δετάρτη, Πέμπτη θα έχουν εγκατασταθεί. Εγώ το βλέπω λίγο δύσκολο. Την ίδια στιγμή, ο Δήμος Βόλου εξακολουθεί να αρνείται την παραμικρή ανάληψη ευθύνης για το θέμα και δείχνει προς την πλευρά του ανύπαρκτου Υπουργείου Υποδομών. Εμείς δεν είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα βάλουμε τις γειτονιές της πόλης να μαλώνουν για το πού θα διοικητευτεί η κυκλοφορία. Εκείνοι που είναι υπεύθυνοι, δηλαδή για το μεν έργο που είναι οι μυτελές, το Υπουργείο το υπομεδεί, για τη δε κυκλοφοριακή ρύθμιση η αστυνομική διοίκηση Μαγνησίας, πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες και να πάρουν όποιες αποφάσεις πρέπει να πάρουν. Από το 2004 που λειτουργεί ο περιφερειακός δρόμος του Βόλου έχουν χάσει τη ζωή τους 10 συνάνθρωποι μας και έχουν τραυματιστεί δεκάδες σε 50 τροχαία ατυχήματα. Την ίδια στιγμή ο Δήμος δηλώνει αναρμόδιος και η πολιτεία επικαλούμενη την οικονομική δυσπραγία αδυνατεί να χρηματοδοτήσει την εργολαβία σκούπα που θα λύσει τα σοβαρά λειτουργικά προβλήματα του δρόμου. Πόσο κοστολογούν την ανθρώπινη ζωή? Δηλαδή αν αύριο μεθαύριο κάποιο παιδάκι, ομιγέντο, χάσει τη ζωή του και τι θα πούνε στη μάνα του, στον πατέρα του, τι θα πούνε στην κοινωνία? Έτσι, για να μας απαντήσουν επιτέλους αυτό το ζήτημα.